χαρά και συμπάθεια μας, μας αντιμετώπισε. Καταλαβαίνει, λέει, το πρόβλημά μας, τα αιτήματά μας κτλ. Αλλά δεν θα προβεί σε καμία περαιτέρω ενέργεια για να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα που έχουμε. Από εμάς το κατάλαβε, εντάξει, τα ξέρετε, δεν είναι θέμα. Εμείς του δηλώσαμε θαρσώς ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για ό,τι συμβεί μέσα στα σχολεία, γιατί επί της ουσίας δεν παίρνουν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία των ίδιων των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις και αυτό πρέπει να κάνουμε και το επόμενο διάστημα, γιατί διαφορετικά δεν υδρώνει το αυτί τους. Χρειάζεται να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Λοιπόν, να είμαστε σε ετοιμότητα. Να έρθουμε σε επαφή με τους γονείς των παιδιών. Από κοινού να πάρουμε αποφάσεις παραπέρα κινητοποιήσουν σε αυτούς που έχουν την ευθύνη. Ευθύνη έχουν και οι Δήμοι να βρουν αίθουσες. Ευθύνη έχουν οι Δήμοι να κάνουν τεστ μέσα στη σχολική μονάδα. Ευθύνη έχουν οι Δήμοι για σχολικές καθαρίστριες. Εντάξει. Αντίστοιχα, ευθύνες συγκεκριμένες υπάρχουν και στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με προσλήψεις και εκπαιδευτικών και νοσηλευτών και ειδικού βοηθητικού προσωπικού και ό,τι έχουμε ανάγκη για να δουλέψουμε σωστά με ασφάλεια και υγιεινή. Ο φυσικός μας χώρος και εμάς και των μαθητών μας είναι στο σχολείο, διότι αφορά όλο αυτό, την ψυχική, την κοινωνική και την γνωστική τους ανάπτυξη και πόσο μάλλον και τα παιδιά που χρήζουν ειδικής αγωγής. Μία μέρα καμένη σε παιδιά που χρήζουν ειδικής αγωγής είναι, ξέρετε κι εσείς οι ίδιοι πόσο πίσω τους πάει. Σαν εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος να πούμε μπροστά σε αυτό για να εξασφαλίσουμε στον αγώνα μας ότι τα σχολεία θα λειτουργούν με ασφάλεια και με υγιεινή. Γιατί εκεί πρέπει να είμαστε. Βέβαια, αν υπάρχουν σχολεία που είναι σε πολύ άθλια κατάσταση, θα πρέπει στα κάγκελα να βγούμε μαζί με τους γονείς και να απαιτήσουμε εκείνη τη στιγμή από τους υπεύθυνους να λυθούν τα ζητήματα. Αλλά δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται να ανοιχτούμε αυτές τις συνθήκες. Και στα ειδικά σχολεία και στα γενικά προφανώς. Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Είναι εκπαίδευση. Δεν μπορούμε ούτε από τον υπολογιστή να κάνουμε εκπαίδευση, ούτε από το σπίτι του καθένα. Να τελειώσω λίγο. Λοιπόν, οπότε τα σωματεία μας, πιέζοντας και τις ομοσπονδίες, θα βγάλουμε και άλλες κινητοποιήσεις. Ήδη έχουμε κηρυχτεί κάποιες και συνεχίζουμε. Και θέλει και ενημέρωση και άλλων συναδέλφων. Είναι θετικό ότι σήμερα είμαστε εδώ κάποιοι άνθρωποι. Δεν είναι και δεδομένο, ούτε είναι και εύκολες οι συνθήκες να κάνουμε μια τέτοια παρέμβαση. Είναι θετικό αυτό και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε και με πιο μαζικές παρεμβάσεις και με επίκεντρο του κάθε σχολείο, του κάθε δήμο, την κάθε περιφέρεια. Καταλαβαίνετε τι είναι. Την κάθε διεύθυνση όσον αφορά τις τοποθετήσεις και τις προσλήψεις κτλ. Οπότε συνεχίζουμε, συνάδελφοι, δεν το βάζουμε κάτω. Εντάξει, με ψηλά το κεφάλι φεύγουμε σήμερα. Και εντάξει, μπορεί να είπε αυτό που είπε ο διευθυντής, ωστόσο η αγανάκτηση και η οργή που υπάρχει μέσα στα ειδικά σχολεία εκφράστηκε και το καταλάβανε πολύ καλά. Και ανεβάσαμε και τους τόνους όπου χρειάστηκε και συζητήσαμε και επεξηγήσαμε τα αιτήματά μας όπου χρειάστηκε, το καταλάβανε. Και αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα. Εντάξει, συνεχίζουμε, να είστε καλά.